Τώρα τι να σας πω που ο παπάς δεν κρύβεται. Από χτες έχουμε και εμείς σαν οικογένεια το δικό μας, τη δικά μας συμφόρα, τον δικό μας πόνο. Πριν λίγες μέρες, πριν λίγους μήνες μάλλον, γύρω στους 10 μήνες είχε φύγει η αδερφή μου και χτες έφυγε και ο γαμπρός μου για την άλλη τη ζωή. Πώς τα έφερε όμως, ενώ ήταν να μην λειτουργήσω, είχα αποφασίσει να μην λειτουργήσω τώρα το πρωί, να φύγω γιατί θα ήταν η ακολουθία το μεσημέρι. Ο Άγιος είπε ότι φαίνεται να λειτουργήσω και η ακολουθία έγινε προς το απόγευμα. Οπότε θα μπορέσω να προλάβω να πάω, θέλει 6 ώρες από εδώ. Είναι κάπου φαρτιά στην Πελοπόννησο. Να εύχεστε για τις ψυχές και των δικών μας ανθρώπων και να μην ξεχνάμε ότι η άλλη ζωή είναι ο στόχος μας. Όσα χρόνια και να ζήσει κανένας αυτήν εδώ τη ζωή, το τέρμα είναι κάπου αλλού και η αιωνιότητα είναι κάπου αλλού. Εκεί που δεν τελειώνει ποτέ. Εκεί περνάς και μένεις για πάντα. Και ή περνάς την πάνω πόρτα, εκεί που ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελέχτητος, στην αγκαλιά και στο σπίτι του Θεού που είναι ο Παράδεισος, και τι είναι ο Παράδεισος, πρωτίστως είναι η παρουσία του Θεού και η χάρη και η ευλογία. Και η αγκαλιά του Θεού, η αγκαλιά του Θεού, το ότι εκεί είμαστε όλοι μαζί. Εκεί στο θρόνο του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι η Παναγιά, είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι προφήτες, οι όσοι, οι γυναίκες, αγίες, οι παλαιοί άγιοι, οι καινούργοι άγιοι, τα νομερών μας οι άγιοι. Εκεί θα βρούμε τον κύριο Παΐσιο, θα βρούμε τον κύριο Κορφύριο, θα βρούμε τον κύριο Ευμένιο, θα βρούμε τον Παπαφώτη, θα βρούμε τον Άγιο Λουκά, τον Ιατρό, θα τους βρούμε όλους και θα είμαστε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μέρα, νύχτα, που δεν έχει ούτε μέρα ούτε νύχτα, αλλά ζωή ατελέχθητη. Και από την άλλη μεριά πάει κανένας αν διαλέξει τα έργα του διαβόλου σε αυτήν τη ζωή και εκεί δεν έχει κανένα. Ακόμα και όσοι θα είναι εκεί δεν βλέπει ο ένας τον άλλον. Λες και έχει, λέει, βαθύ σκοτάδι, λες και έχει βαθύτατο σκοτάδι και δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν νιώθει, δεν αισθάνεται κανένα. Και έλεγε ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίος, που μίλησε με έναν που είναι εκεί και ήταν ιερέας, λέει, των ειδώλων και τον ρώτησε, τι κάνετε εκεί, εκεί λέει είναι η απέραντη μοναξιά, σαν να βλέπει να κουμπάνε οι πλάτες των ανθρώπων και να μην βλέπει κανένας, κανέναν τίποτα. Να μην βλέπεις τίποτε απολύτως, να μην ακούς κανένα, να μην νιώθεις κανένα, παρά μόνο τον φόβο και τον τρόμο του διαβόλου. Έτσι χωρίζονται αυτά τα δυο, τα πάνω στον ουρανό και τα κάτω στην κόλαση. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος, πόση ευλογία, λέει, δίνει ο καρκίνος και οι αρρώστιες. Τι λες, μωρέ, γέροντα, που δίνει ευλογία ο καρκίνος και οι αρρώστιες. Ευλογημένος, παιδιά, ο καρκίνος, ευλογημένος ο καρκίνος, ευλογημένος ο καρκίνος. 14-15 χρόνια ο γαμπρός μου παιδεύοντα και λέω τώρα στην κουβέντα του Γεροπαΐσιου πόσο ταιριάζει. Ο πόνος και τα βάσανα παιδάκι μου θα γεμίσουν τον Παράδεισο. Θα γεμίσουν τον Παράδεισο και αυτό είναι ευλογημένος ο καρκίνος. Και για να μην αφήσει τα παιδιά που τον άκουγαν, που έλεγε αυτά τα φρικτά ίσως λόγια, γύρισε σε μια Παναγιά που είχε δίπλα του και λέει, Παναγίτσα μου, μη με ξεχάσεις εμένα και δεν μου δώσεις την ευλογία του καρκίνου. Και
Και το είπε, λέει, 4-5 φορές την Παναγιά και τη φίλησε και της το ξαναζήτησε. Γιατί? Γιατί? Για να μην αφήσει τον λογισμό να παιδεύει αυτούς που τον άκουσαν, ότι εγώ να είμαι απ' έξω. Και δεν τον άφησε απ' έξω ο Θεός. Δεν τον άφησε. 5 καρκίνους είχε μέσα. Και λέει, στο έλεγε ο γιατρός του, στη συνέντευξη που έδωσε μετά τη φυγή του γέροντα, τι έλεγε. Μα ζητούσε να μην του βάζουμε παυσίγωνα. Γιατί, λέει, τέτοιο δώρο μου κάνει ο Θεός και εγώ θα το καταργήσω. Όχι, έτσι θέλω να φύγω με τους πόνους που μου χάρισε ο Θεός. Και έφυγε. Και κοινώνησε, λέει, τελευταία φορά της Αγίας Ευθυμίας και έφυγε. Γιατί η Αγία Ευθυμία ήταν, έλεγε ο ίδιος, η φίλη μου είναι η Αγία Ευθυμία. Έτσι κάπως παιδεύτηκε και ο γαμπρός μου. Πήγα πριν λίγο καιρό, τον είδα, πόσο πολύ χάρη τον είδα και νιώθω αναβαθμένη η ψυχούλα μου που μπόρεσε και πήγε και τον είδα. Και στο Άγιον Όρος, μην τρομάξετε τώρα, στο Άγιον Όρος, για κάθε έναν που φεύγει, κατευθείαν λέμε μια ευχή. Λέμε πρώτα καλοπαράδεισο να έχει και μετά άντε και στα δικά μας. Πού να το πούμε εμείς, εμείς τρέμουμε. Τ' άκουσα την πρώτη φορά και λέω αστεία το από αυτός ο πλόγιος. Όταν μετά όμως περπάτησα μέσα σε όλους τους μοναχούς, άντε που παχρίστε και στα δικά μας. Όχι, λέει, το λέμε εμείς εδώ. Για σκέψου τι ωραία που είναι. Και ένα γεροντάκι, ο γεροχαραλάμπης, όταν του είπα να τον βγάλω έξω στους γιατρούς, έλα βρε γεροχαραλάμπη, να πάμε στους γιατρούς. Όχι, δεν θέλω. Γιατί βρε γεροχαραλάμπη, τι να μειώσω το χρόνο, να αυξήσω το χρόνο. Δεν κατάλαβα, του λέω εγώ, έκανα, δεν κατάλαβα. Μου λέει, να φύγω θέλω, Χριστάκη. Και τι με ρώτησε μετά, να πειράξει εμένα. Να πάω εκεί που εσείς μας λέτε ότι είναι καλά. Ή μήπως μας λέτε ψέματα. Όχι, λέω τώρα όμως. Και ήταν ένα παπουδάκι που μου είπαν όλοι οι μοναχοί που το λένε στην Αγία Άννα, που ήξεραν ότι τον αγαπάω, ποτέ, λέει, αυτός ο παππούς δεν τσακώθηκε με κανένα, παρόλο το ότι ήταν ο παπάς της Κύπης που λειτουργούσε. Πάντα, λέει, αγάπη, χαμόγελο, αγκαλιά, συγχώρεση είχε. Και μια μέρα που νόμισε ότι πικράθηκα εγώ, θα μείνει, οι δυο μας είχαμε μείνει εκεί, μου ζήτησε 10 φορές συγγνώμη. Και όταν έφευγα, παρόλο το ότι ήταν ανάπηρος και υπερπαθούσε πάρα πολύ αργά με το πει, βγήκε μέχρι την πόρτα και προσπαθούσε να κάνει κάτω να μου βάλει μετάνοια. Γιατί, βρε παππού, να βρε παιδί μου, μην έχεις καμιά άκρη λίγο μέσα στην ψυχή σου στενοχωρηθείς. Έτσι λοιπόν πορεύονται οι Άγιοι με απλές καθημερινές πράξεις. Νομίζουμε καμιά φορά εμείς ότι οι Άγιοι είναι από άλλο ανέκδοτο, εξουγή, είναι από μακριά, όχι από αυτόν τον τόπο που ζούμε κι εμείς. Και όμως και οι Άγιοι είναι στην καθημερινή ζωή, αγιάζονται με απλά πράγματα, με απλές εντολές. Και όταν πήγε, λέει, ο πλούσιος σήμερα, πήγε στον Χριστό και του ζήτησε τι να κάνει για να σωθεί,
Στην αρχή του είπε τις εντολές. Έχεις λέει τις εντολές, τήρησέ τις. Α, τα αυτά πάντα λέει τήρησά μου. Εκ νεότητός μου όλα τα έχω εφαρμόσει αυτά. Έτι εν συλλήπη του λέει ο Χριστός, ένα ακόμα σου λείπει. Είπα και πόλεις όσου τα υπάρχοντα, διάγος πτωχής και ακολούθημη. Μοίρασέ τα στους πτωχούς και ακολούθησέ με. Και λυπήθη λέει σπόδρα και έφυγε. Δεν του άρεσε ο λόγος. Αχ, μωρέ, λέω, πόσες φορές κι εμείς δεν μας αρέσουν τα λόγια του Χριστού. Και στις μέρες μας ιδιαίτερα κοιτάμε να τα εφαρμόσουμε όπως εμείς θέλουμε. Τα πάμε από εδώ, τα πάμε από εκεί, τα σκεπάζουμε από εδώ, τα σκεπάζουμε από εκεί, τα φτιάχνουμε από εδώ, τα φτιάχνουμε από εκεί και τον βάζουμε τον Χριστό να έχει άλλα να λέει από εκείνα που μας έγραψε και μας είπε. Στο σημερινό Ευαγγέλιο όμως εγώ μένω σε μία φράση. Και αγαπήσεις λέει τον πλησίον σου, εμείς κοιτάμε μέχρι σε εδώ, λέγαμε και λέμε οι θεολόγοι και οι παπάδες. Αγαπήσεις τον πλησίον σου. Όχι. Έχει μια ωραία φράση παρακάτω που πρέπει και αυτό να το εφαρμόζουμε. Όχι να γινόμαστε θύματα μέσα στις οικογένειες και μέσα στη ζωή και μέσα στην κοινωνία και να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Ποια είναι η φράση «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν», σαν τον εαυτό σου. Και λέει και ο Γερό Παΐσιος, προϋπόθεση παιδάκι μου πρώτα είναι να αγαπάς, να εκτιμάς και να σέβεσαι τον εαυτό σου. Τον εαυτό μας, μην τον κάνουμε σκουπίδι. Μην απελπιζόμαστε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε γεμίσει ψυχοφάρμακα. Γιατί? Γιατί δεν σεβαστήκαμε, δεν εκτιμήσαμε και δεν αγαπήσαμε τον εαυτό μας. Όχι, δεν τον αγαπάω. Δεν τον χαϊδεύουμε. Δεν τον τιμάμε τον εαυτό μας. Δεν τον έχουμε χαρούμενο και ευτυχισμένο τον εαυτό μας. Έλεγε ο Γεροπροφήριος και χοροπήδαγε να χαίρεσαι, να χαίρεσαι, να χαίρεσαι, να χαίρεσαι, να χαίρεσαι. Έβλεπα χτες ένα βιντεάκι από την Αφρική, την επίσκεψη του Πατριάρχη εκεί στο Κονγκό. Προβληματίστηκα πολύ. Τι τραγούδι, τι χαρά στη Θεία Λειτουργία. Είχε Θεία Λειτουργία και χοροπήδαχαν όλοι κάθε φορά που ευλογούσε ο Πατριάρχης. Τόση χαρά σαν τραγούδι ήταν. Και μετά όταν βγήκε έξω ο Πατριάρχης με τα τύμπανα, ωραία λέω, θα το πω τώρα και γράφω κιόλας, ούτε δεν χοροπηδάμε τόσο, ούτε οι τρελοί εκεί όταν βάζει γκολ η ομάδα τους. Τόσο χοροπήδαγε γιατί είχαν τον Πατριάρχη εκεί. Δώσ' του χαρές, δώσ' του τύμπανα, δώσ' του χορό, δώσ' του χαρές, δώσ' του... Και λέω, αυτοί τον ζουν τον Χριστό, τον βρήκανε, τον κατάλαβαν τι είναι. Τι είναι η χαρά, τι είναι η ευτυχία, τι είναι η ομορφιά στη ζωή. Και μια φορά που λειτουργήσα, άστος μωρέ, άστος να μιλάνε, λένε τα δικά τους κακό είναι. Λένε τα δικά τους, άστος. Μια φορά λειτουργήσα με έναν επίσκοπο Μαυρούλη κάτω από την Κένια και κάποια στιγμή κάτι έγινε στο ιερό και έδειξα εγώ λίγο, πιάνε το χέρι μου, λέει, Χριστάκη, τώρα χαινόμαστε. Ωραία, λέω, ήρθε ο Αφρικάνος να με διδάξει, άκου λέω στον εαυτό, χαιρόμαστε βρε τώρα.
και μου είπε ο ίδιος τότε να βλέπεις, λέει, βίντεο από λειτουργίες και από εκδηλώσεις δικές μας θα δεις. Εκεί που δεν έχουν τίποτα δικό τους. Και οι εκκλησίες του δεν λάμπουν και αστράφτουν σαν τις δικές μας. Το πολύ πολύ να έχουν λαμαρίνες γύρω γύρω και να φτάνει η θερμοκρασία 70 βαθμούς όταν χτυπάει ο ήλιος μέσα. Αυτή να χοροπηδάνε από τη χαρά. Και κάτω να είναι χώμα και να γονατίζουν στο χώμα. Έτσι είναι η χαρά των ανθρώπων. Έτσι είναι ο Χριστός όταν γίνεται χαρά μέσα μας. Και ελπίδα και ευτυχία. Και ελπίδα Αναστάσεως. Έτσι να ζούμε και τους θανάτους των δικών μας. Τους στείλαμε για να είναι πάντα κοντά στο Θεό και να μας περιμένουν και εμάς και να είμαστε και εμείς παντοτινά μαζί τους. Κάνοντας όμως λίγη αγάπη, λίγη ταπείνωση, λίγη υπομονή. Πάνω απ' όλα όμως πρώτα και πάνω και δεύτερο και τρίτο και 28ο η αγάπη. Έτσι να ζούμε. Να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε και να υποφέρουμε. Να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, να σταματήσουμε να υποφέρουμε. Και όταν κάνουμε αμαρτίες, αμαρτιούλες ή αμαρτιάρες, πάλι να κοιτάμε τον Χριστό σαν το παιδάκι και κλαίγοντας να του ζητάμε πάλι την αγκαλιά του. Αγκαλιά. Και είναι εκεί ο Χριστός. Να είμαστε καλά, να είστε καλά, για να είναι μαζί σας, στους δικούς σας, τα σπιτικά σας, στον τόπο μας παντού. Και να προσευχόμαστε, να μάθουμε προσευχή. Χωρίς προσευχή δεν βρίσκουμε Θεό. Προσευχή και αγάπη. Τώρα, επειδή βλέπω ότι κάποιοι θα με θέλανε, θέλω να σας διαβάσω όλους την ευχή μετά το αντίδωρο. Εάν κάποιοι ήρθαν από μακριά, θα τους δω, αλλά θα μου επιτρέψετε από ένα ή δύο ή δυόμιση λεπτά ο καθένας. Για να προλάβω να πάω, γιατί θα είναι κρίμα να φτάσω στον πύργο Ιδίας και να μην προλάβω την κήρυξη του Μαρού. Που τον λάτρευα και τον αγαπούσα, γιατί ήταν ένας υπέροχος απλός. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών.